Hello guys, σε αυτό το τελευταίο βίντεο του Weirdo, μέχρι το Σεπτέμβρη φυσικά, σκέφτηκα να κάνουμε ένα εισαγωγικό βίντεο για την αστρική προβολή, τη μόρα και την υπνική παράλυση. Λίγο πριν τις διακοπές, μια ανέρπιστη σεζόν στο κανάλι του Weirdo φτάνει στο τέλος της. Φυσικά το Σεπτέμβρη θα επανέλθω με ακόμη πιο πολλές ιδέες και ακόμη πιο δυνατά βίντεο. Οπότε σκέφτηκα πως το πιο ωραίο πράγμα για όλους εσάς που με υποστηρίζετε και απολαμβάνετε το κανάλι μου είναι να παρουσιάσουμε ένα συνοπτικό βίντεο με θέματα που θα μας απασχολήσουν τη νέα σεζόν πιο αναλυτικά. Και αυτό το βίντεο δεν είναι άλλο από την αστρική προβολή, τη μόρα και την υπνική παράλυση. Φυσικά όλες οι πληροφορίες για τα ζητήματα αυτά δεν χωράνε μόνο σε ένα βίντεο, οπότε από το Σεπτέμβρη θα πιάσουμε το κάθε θέμα ξεχωριστά και θα τα αναλύσουμε μόνο του σε μεγαλύτερης διάρκειας βίντεο. Τι συμβαίνει άραγε όταν κάποιος εξασκήσει αποτελεσματικά τις τεχνικές και πραγματοποιήσει μια αστρική προβολή? Πώς μπορεί ένας άνθρωπος μέσα από το φωτεινό ονείρεμα να ταξιδέψει με το αστρικό του σώμα σε εκείνο το λεπτοφυές πεδίο που ονομάζεται αστρική σφαίρα ύπαρξης? Και τέλος, πώς συνδέεται η αστρική προβολή με τη μόρα και την υπνική παράλυση? Η αστρική προβολή ή αλλιώς εξωσωματική εμπειρία φαίνεται πως είναι μία από τις πιο συναρπαστικές εμπειρίες στη ζωή ενός ανθρώπου. Πριν δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για την αστρική προβολή, τη μόρα και την υπνική παράλυση, κάντε ένα subscribe για να βλέπετε όλα τα νέα βίντεο του Weirdo, κάντε ένα like ή share αν σας αρέσει το περιεχόμενό του και γράψτε μου στα σχόλια από κάτω τη γνώμη σας γι' αυτό ή οποιοδήποτε άλλο βίντεο του καναλιού. Η αστρική προβολή είναι πιθανότατα η υπέρτατη εμπειρία που μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του. Εκείνοι που υποστηρίζουν πως την έχουν εξασκήσει αναφέρουν πως ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να αποχωρίζεται το σώμα του και να ταξιδεύει σε μια τελείως διαφορετική αστρική πραγματικότητα, εκεί όπου δεν υπάρχει κανένα βάρος, ενώ το αστρικό μας σώμα βρίσκεται σε πλήρη συνείδηση περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Κατά τη διάρκεια ενός αστρικού ταξιδιού, το αστρικό μας σώμα αναπτύσσει όλες τις υπεραισθήσεις και έτσι λέγεται πως μπορούμε να δούμε πολύ πέρα από αυτό που βρίσκεται στο πεδίο της όρασής μας, ενώ ακούμε με διάβγεια ήχους που δεν είχαμε ακούσει ποτέ ξανά. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτής της δυνατότητας, το αστρικό μας σώμα μπορεί να αντλήσει πληροφορίες από τη μεγαλύτερη πηγή γνώσης που ενυπάρχει στο σύμπαν. Πώς αποκαλύπτεται όμως τον άνθρωπο αυτή η μοναδική εμπειρία? Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για την πραγματοποίηση μιας εξωσωματικής εμπειρίας είναι μέσα από την επιθανάτια εμπειρία. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν το φυσικό σώμα πεθαίνει για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, τότε επέρχεται η απελευθέρωση της ζωτικής ενέργειας. Υπάρχουν βέβαια και άλλες πιθανότητες να επιτευχθεί το αστρικό ταξίδι χωρίς την οποιαδήποτε πνευματική γνώση ή πρακτική εξάσκηση. Αρκετοί βέβαια βιώνουν την εμπειρία συχνότερα μέσω κάποιων μεθόδων εξάσκησης και πνευματικών ασκήσεων. Η αστρική προβολή εμπεριέχεται στα διδάγματα της θεοσοφικής παράδοσης και των πιο σύγχρονων μορφών της, συμπεριλαμβάνοντας τον συγγραφέα Ρόμπερτ Μονρόου αλλά και άλλους. Μέσα από την εμπειρία, η συνειδητότητά μας ή αλλιώς το αστρικό σώμα όντως αποχωρίζεται το φυσικό σώμα, αναφέρουν οι ερευνητές. Ενώ η αστρική ή εθερική ουσία μας σχηματίζεται από μια φίνα ύλη που βρίσκεται μεταξύ της φυσικής ύλης και της ενέργειας. Αυτή η πεποίθηση προέρχεται από τους αρχαίους πολιτισμούς, τη μυσταγωγία της Ελλάδας, της Αιγύπτου αλλά και της μεταγενέστερης ευρωπαϊκής λαογραφίας. Η λογοτεχνία και τα συγγράμματα για την αστρική προβολή συμπεριλαμβάνουν κάποια αρκετά αξιόλογα βιβλία και ίσως ένα από τα καλύτερα είναι το κλασικό The Projection of the Astral Body του 1929 που έγραψαν οι Σιλβάν Μαλντούν και Χέρεγουαλτ Κάρινγκτον. Πρόκειται για μια εξαιρετική συνεργασία μεταξύ ενός ανθρώπου που είχε πολύ συχνές εμπειρίες αστρικής προβολής και ενός ψυχικού ερευνητή που ταξινόμησε και κατέγραψε τις αστρικές εμπειρίες σε ένα θεωρητικό αλλά και επιστημονικό πλαίσιο. Φυσικά υπάρχουν πολλά ακόμη σύγχρονα αξιόλογα βιβλία πάνω στο θέμα, με τον οδηγό του Robert Bruce Astral Dynamics να παρέχει χρήσιμες πρακτικές πληροφορίες για όποιον ενδιαφέρεται να εντρυφήσει στο ζήτημα της αστρικής προβολής. Στο σημείο αυτό οφείλω να προειδοποιήσω πως οι τεχνικές εξάσκησης της αστρικής προβολής απαιτούν αρκετή εμπειρία και είναι επικίνδυνες για οποιοδήποτε αρχάριο. Αυτό που φαίνεται από τις καταγραφές των αστρικών προβολών είναι το γεγονός πως αρκετοί από εκείνους που βιώνουν αυτή τη συναρπαστική εμπειρία μπορούν να βιώσουν παράλληλα και το τρομερό αίσθημα της υπνικής παράλυσης.
Αυτό το συναίσθημα και την εμπειρία της υπνικής παράλυσης μπορούν να την αποκτήσουν και άνθρωποι που δεν ασχολούνται με την αστική προβολή και ζουν μία κατά τα άλλα εντελώς φυσιολογική ζωή χωρίς να ερευνούν τίποτα το μεταφυσικό. Πώς συνδέεται όμως το αστρικό ταξίδι, δηλαδή η εξωσωματική εμπειρία, με την υπνική παράλυση και τη μόρα? Για να κατανοήσουμε λίγο τη σύνδεση της αστρικής προβολής με το τρομερό αίσθημα της υπνικής παράλυσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε τι περίπου είναι αυτή η παρενέργεια. Ο όρος υπνική παράλυση αναφέρεται στην ανικανότητα να μπορέσουμε να κινήσουμε το σώμα μας κατά τη διάρκεια του ύπνου, σε ένα στάδιο που αποκαλείται υπναγωγικό, ή κατά τη διάρκεια του ξυπνήματος, ένα στάδιο που ονομάζεται υπνοπομπικό. Αν και αρκετοί άνθρωποι έχουν την αίσθηση πως αυτή η τρομακτική εμπειρία διαρκεί για αρκετή ώρα, είναι γεγονός πως δεν κρατά παραπάνω από μερικά μόλις δευτερόλεπτα, που μοιάζουν όμως με αιωνιότητα. Η υπνική παράλυση, αν και δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο, είναι αρκετά παρεξηγημένη. Άτομα που βιώνουν την εμπειρία περιγράφουν συνδυαστικά τον τρόμο που επέρχεται τις στιγμές εκείνες. Το φαινόμενο αυτό είναι πρακτικά ακίνδυνο και δεν μπορεί να επιφέρει βλάβες στην υγεία του ανθρώπου. Η μόνη αρνητική επίδραση που μπορεί να συμβεί είναι ο ψυχολογικός αντίκτυπος που μπορεί να επέλθει από την άγνοια και το φόβο ή την εμπειρία που αποκτά το άτομο μέσα από την αστρική προβολή. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που μπορεί να διεγείρει το φόβο για το θάνατο και τη φοβία της ύπαρξης ή στοιχιώματος από κάποιες δαιμονικές οντότητες όπως είναι η μόρα. Αν σας αρέσει το παράξενο, το ανεξήγητο και το υπερφυσικό, επισκεφτείτε το mind.gr όπου σας περιμένουν πάνω από 700 άρθρα της εναλλακτικής αναζήτησης. Ενώ ένας μεγάλος αριθμός περιπτώσεων υπνικής παράλυσης σχετίζεται με την ασθένεια της ναρκοληψίας, ένας άλλος σχετικά μεγάλος αριθμός περιπτώσεων παραμένει ανεξιχνίαστος και είναι αυτές οι περιπτώσεις οι οποίες έχουν απασχολήσει τους ερευνητές της αστρικής προβολής. Η αστρική καταληψία, που είναι το αίσθημα της παράλυσης, εμφανίζεται όταν το άτομο κατανοεί πως το αστρικό του σώμα αποχωρίζεται το φυσικό του σώμα ή επιστρέφει σε αυτό, ή κατά τη διάρκεια που τα δύο σώματα πάβουν να είναι ευθυγραμμισμένα, τη στιγμή δηλαδή που επιτυχάνεται το αστρικό ταξίδι. Σε αυτή την περίπτωση το άτομο αισθάνεται πως βρίσκεται μέσα στο σώμα, όμως αυτό δεν ανταποκρίνεται στις εντολές του εγκεφάλου. Αυτό το τρομερό αίσθημα της υπνικής παράλυσης έχει απεικονιστεί αποτυπώνοντας επίσης τους φόβους περί δαιμονικής κατάληψης από το ζωγραφικό έργο του 1781 με τίτλο The Nightmare, που δημιουργήθηκε από τον Gothic ζωγράφο Fuseli, που απεικόνισε ένα δαιμονικό άλογο να παρακολουθεί ένα incubus που κάθεται πλακώνοντας το στήθος μιας αβοήθητης γυναίκας. Στην Ελλάδα, το φαινόμενο της υπνικής παράλυσης συνδέεται άρρηκτα με την εμφάνιση της σκοτεινής μόρας, η οποία όμως διαθέτει και άλλες σκοτεινές προεκτάσεις, αφού συνδέεται με τη θεωρία των παράλληλων διαστάσεων και τη θεωρία που αναφέρει πως υπάρχουν άνθρωποι σκιές. Η μόρα όμως αποτυπώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού αν παρακολουθήσουμε τις λαογραφικές παραδόσεις ανά τον κόσμο, διαπιστώνουμε πως στην Τουρκία αποκαλείται το σκοτεινό πιεστήρι, στην Αφρική αποκαλείται ο διάβολος που καβαλά την πλάτη σου, στην Ιαπωνία κανασιμπάρι, ενώ οι αναφορές υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα κράτη της Σιφηλίου. Η μόρα είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο, όπως προείπα, κρύβει μέσα του και άλλες προεκτάσεις και γι' αυτό το λόγο θα ασχοληθούμε μαζί της σε ένα ολόκληρο επεισόδιο του Weirdo στις αρχές της νέας σεζόν. Όταν απελευθερώνεται το αστρικό σώμα από το φυσικό μας σώμα, τότε επιτρέπει στις υπερεστήσεις να διευρυνθούν και να αναπτυχθούν πέρα από τις 5 φυσικές αισθήσεις του σώματός μας. Αυτή η εμπειρία παραμένει αξέχαστη όσα χρόνια και αν περάσουν, όμως πάντα εγκυμονεί κινδύνους όπως η υπνική παράλυση. Μετά από ένα αστρικό ταξίδι μπορεί να επιστρέφουμε στο φυσικό μας κόσμο όπως τον γνωρίζουμε, όμως η γνώση πως κάτι υπάρχει πέρα από μας μας έχει ήδη αποκαλυφθεί και δεν μπορεί να διαγραφεί ποτέ από τη μνήμη. Αυτή η διαδικασία δεν είναι μια αναζήτηση που μπορεί να γίνει με το μυαλό. Είναι ένα ταξίδι του αστρικού σώματος. Το ταξίδι προς τις αστρικές πραγματικότητες που βρίσκονται πέρα από τη σφαίρα της δικής μας πραγματικότητας και μας αποκαλύπτουν τα καλά κρυμμένα μυστικά του σύμπαντος. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και ως την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.